Από τα μέσα του φθινοπόρου, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το νεοσύστατο Υπουργείο, έχει κηρύξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αττικής σε κατάσταση συναγερμού, σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης 24 δήμου. 24 δήμοι οι οποίοι διατρέχονται από τρία μεγάλα ποτάμια ρέματα, που είναι η Εσχατιά, 9 χιλιόμετρα, διατρέχει όλη τη Δυτική Αθήνα και καταλήγει στον Κηφισό. Ο ίδιος ο Κηφισός, ο οποίος παροχετεύει το 70% των υδάτων που πέφτουν σε μια βροχή ή σε βροχές στην Αττική και έχει να συντηρηθεί από τότε που φτιάχτηκε το 2003, θυμίζουμε ότι και προεκλογικά η Λαϊκή Σπύρος είχε αναδείξει και με φωτογραφίες και βίντεο την κατάσταση που επικρατεί μέσα στον Κηφισό, στο υπογειοποιημένο τμήμα που από πάνω είναι η Εθνική Οδός, που υπάρχουν φερτά υλικά, μπάζα, ζητήματα στατικότητας. Και το ρέμα του Ποδονύφτη στη βορειοδυτική μεριά της Αττικής, που διατρέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και έχει δώσει πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το 1993, το 2013 και πιο πρόσφατα. Κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης σημαίνει και επιτάχυνση έργων και μέτρων για την προστασία του λαού μας, την προστασία των σπιτιών, την προστασία των ανθρώπων, την προστασία των επαγγελματιών της περιοχής, να μην καταστραφούν λαϊκές περιουσίες, τα σχολεία, να μην καταστραφούν δρόμοι, να μην θρηνήσουμε ζωές. Θυμίζουμε ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε αμέσως μετά τις τεράστιες καταστροφές που είχαμε στη Θεσσαλία. Και αν δεν είναι μία μετάθεση ευθυνών, ένα blame game, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες, ποιος θα πάρει την ευθύνη σε ένα γεγονός που κανένας δεν θέλει να δει μπροστά στα μάτια του, πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα για τις αρμοδιότητες της περιφέρειας Αττικής, τι έχει γίνει σε συγκεκριμένα τρία θέματα. Το πρώτο. Σε τρία θέματα συγκεκριμένα, θα πούμε εμείς. Δύο έχουμε ερωτήσεις, σε τρία θέματα συγκεκριμένα θέλουμε απάντηση όμως. Το πρώτο έχει να κάνει με την μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης προϋπολογισμού 4.469.289,93 ευρώ, που είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αθήνας, η περιοχή που λέμε από την Εσχατιά. Η σύμβαση υπογράφτηκε 19/2018, έχουμε 2024, σύμβαση αγνοείται. Μας πείτε που βρίσκεται. Δεύτερο, Δήμοι Νίκαιας, Ρέντι, Κορυδαλός. Προβλέπεται κατασκευή δικτύου ομβρίων προϋπολογισμού 18.600.000 ευρώ. Δημοπρατήθηκε το 2020. Από τότε αγνοείται. Είναι η περιοχή χαμηλά του Κηφισού, όπου κανένας δεν θέλει να σκεφτεί τι θα γίνει σε ένα πλημμυρικό φαινόμενο, όπου εκεί θα σκάσουν όλα τα νερά. Και τρίτο, τι έχει γίνει με τον ίδιο τον Κηφισό, έχουμε βαρεθεί να καταγγέλουμε, και στην περιοχή που αφορά την ΕΙΔΑΠ και στην περιοχή που αφορά τους Δήμους και στο κομμάτι αυτό που αφορά την περιφέρεια Αττικής. Θυμίζουμε ότι στις μεγάλες καταστροφές του 2013 και του 2015 ένα μεγάλο κομμάτι καταστράφηκε. Είναι όλη η περιοχή της Λάμπρου Κατσόνη που συνδέει το Δήμο της Αθήνας, των Αγίων Αργύρων, Καματερού μέχρι ψηλά το Μενίδη και τον Κόκκινο Μήλο. Και όποιος πάει σήμερα να δει τι έχει φτιαχτεί σε εκείνη την περιοχή του Κηφισού, είναι ένα κολλάζ από μπαλώματα. Αυτά τα συγκεκριμένα θέλουμε να ρωτήσουμε, που αφορούν την περιφέρεια Αττικής και τις αρμοδιότητές της, και φυσικά αν έχετε και κάποια πληροφόρηση τι έχουν κάνει και οι Δήμοι. Εμείς, η δική μας πληροφόρηση είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα.